Φίλες και φίλοι του Apollo Sport, μαζί μας τώρα έχουμε τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Βασίλη Παπαμιχαήλ. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ κοντά μας. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά χωρίς προβλήματα. Προβάλλεται το έργο της ομάδος και όλων των ομάδων. Φέτος η χρονιά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική θα είναι, προβλέπεται να είναι δύσκολη όπως όλες τις χρονιές. Έχουμε προβλέψει γι' αυτό και έχουμε ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές, αποκτώντας ποδοσφαιριστές που έχουν παραστάσεις στη ΓΑΜΑ Εθνική και ακόμα ψηλότερα. Έχουμε επενδύσει και σε νέα παιδιά, τουλάχιστον 10 παιδιά και από τις ακαδημίες και από τις γύρω ομάδες ενισχύουν την προσπάθεια αυτή. Περιμένουμε να δούμε τους ομίλους. Εμείς όμως, σε όποιο όμιλο και να παίξουμε, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι οι ομάδες ελεγχομένοι τόσο καλά, και το προπονητικό επιτελείο αλλά και οι ποδοσφαιριστές, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όποιο όμιλο και σε όποια δυσκολία υπάρξει. Ωραία. Άρα, ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει με πρώτο φιλικό παιχνίδι για εσάς. Είχε και φιλάθλους παρακολούθησαν το παιχνίδι. Εντάξει, κανονικά μόνο οι υπεύθυνοι των αποστολών και οι συνοδοί, αλλά για πρώτο παιχνίδι οι γονείς τουλάχιστον που ήρθαν εδώ με τα παιδιά, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, παρακολούθησαν το παιχνίδι. Δεν είναι ένα καλό παιχνίδι με μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι και τεχνική ομάδα και ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Μας βοήθησε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι δύσκολο ακόμα το πράγμα. Να σκεφτείτε ότι έχουμε να παίξουμε από το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Χρειάζεται υπομονή, την έχουμε την υπομονή. Έχουμε προγραμματίσει αρκετά παιχνίδια με ισχυρές ομάδες, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Είναι πολύ, πολύ πρόημα ακόμα, αλλά κάποιοι ποδοσφαιριστές φαίνεται και δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το έργο μας. Στόχος της Πάντοτε ομάδας. Ο στόχος της ομάδας είναι πρωταγωνιστικός, πάντοτε. Και αυτό θα επιδιώξουμε και φέτος. Θα δούμε τις αδυναμίες, αν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Αν χρειαστεί να ενισχυθούμε, θα ενισχυθούμε. Άρα ακόμα το ρόστερ δεν έχει κλείσει, γιατί μου είπε ο Μιχάλης ότι... Σχεδόν είναι ολοκληρωμένο, αλλά πάντοτε ένας καλύτερος παίκτης μπορεί να έρθει να βοηθήσει από ένα ποδοσφαιριστή που ήδη έχουμε. Θεωρώ όμως ότι όλες οι επιλογές είναι εξίσου καλές και σιγά σιγά τα παιδιά θα δείξουν αυτό που πραγματικά έχουν. Πάντως δίνεται βαρύτητα και στα νέα παιδιά, γιατί έχουν προωθηθεί και από την κάτω των 18, 10 παιδιά και 2 παιδιά από την κάτω των 16. Ακριβώς. Έχουμε ό,τι βλέπουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Να σκεφτείτε ότι στην προετοιμασία συμμετέχει και ένα παιδί 2005 γεννημένο, γιατί βλέπουμε ότι έχει τα προσόντα να μπορεί να εξελιχθεί. Χρειάζεται υπομονή. Τους το έχουμε πει, το έχουν καταλάβει. Δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να πας να παίξεις σε δύο κατηγορίες ή τρεις κατηγορίες επάνω, όπως είναι από την ΚΑΠΑ18 σε ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά, επειδή ακολουθούν, είναι το ίδιο προπονητικό επιτελείο εδώ και 3 χρόνια και σχεδόν ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος, νομίζω ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ωραία, κύριε Βασίλη, σαν υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, τι υπόσχεστε στους φιλάθλους του Αστέρα Βάρης? Αυτό που υποσχεθήκαμε και πριν από 3 χρόνια που χτίσαμε την ομάδα απαρχής, είναι ότι θα βλέπουν καλό ποδόσφαιρο όπως το έχουν δει. Θα βλέπουν μια ομάδα πολύ πειθαρχημένη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά στη συμπεριφορά της θα είναι υπόδειγμα όπως είναι όλα τα χρόνια. Και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι θα παρουσιάσουμε πάρα πολύ ψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει σε ψηλότερες κατηγορίες με πολύ υψηλό επίπεδο. Κύριε Βασίλη, είστε τόσα χρόνια στα γήπεδα. Υπήρξατε και παλαιότερα, όταν ήταν και η Βάρη στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Της ΕΠΣΑ. Προπονητής για πολλά χρόνια. Έχει βελτιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Ποια είναι τα προβλήματα? Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Έχει βελτιωθεί σε οργανωτικό επίπεδο. Έχει βελτιωθεί σε επίπεδο τακτικής και τεχνικής. Αυτό που χρειάζεται να βοηθήσει η πολιτεία, η ΕΠΟ, όποιος να σταθεί αργός στην προσπάθεια αυτή, είναι να βρει τρόπους να βοηθήσει τις ομάδες και τους συλλόγους. Λείπουν οι παράγοντες. Είναι λίγοι οι παράγοντες, επομίζονται πολύ μεγάλο βάρος. Και δεν υπάρχουν και οικονομικοί πόροι. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι. Να σκεφτείτε ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική ταξίδια και όλα τα καλύπτουν οι διοικήσεις. Δεν τα καλύπτει κανείς. Θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί κάποιος χορηγός να μπορεί να τους καλύπτει. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι γενική η προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Και από την πολιτεία και από την ΕΠΟ και από τους παράγοντες και από τις ενώσεις. Κανένας δεν μπορεί μόνος του. Εδώ που τα λέμε. Αλλά ζητάνε να έχουμε επαγγελματική νοοτροπία με ερασιτεχνική παροχή, να το πω έτσι. Μάλιστα. Με ερασιτεχνικές παροχές. Να δούμε τώρα και τα νέα πρωταθλήματα. Αν θα διεξαχθούν κανονικά, θα γίνουν με φιλάθλους? Το βλέπω πολύ δύσκολο.
σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εμείς έχουμε ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο ευθύς εξ αρχής, το πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του ΕΟΔΗ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές σε καθημερινή βάση καταγράφονται, μετριώνται με ιατρικές εξετάσεις κτλ. Απολυμαίνονται οι χώροι με ειδικά μηχανήματα, ούτως ώστε όσο μπορούμε να κρατήσουμε απ' έξω τον ιό. Ωραία. Τώρα μια κουβέντα και για τα τμήματα υποδομής, για την Ακαδημία της Βάρης. Πότε θα ξεκινήσουν τα τμήματα? Θα ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, όπως πάντοτε. Είναι αρκετά οργανωμένα. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση τα τελευταία δύο Πόσα χρόνια. Πόσα παιδιά έχετε? Είναι 230 παιδιά αυτή τη στιγμή. Να σκεφτείτε ότι πριν λήξουν τα πρωταθλήματα, ξαφνικά όλες οι ομάδες μας πρωταγωνιστούσαν. Δεν είναι το ζητούμενο να πρωταγωνιστείς, είναι το ζητούμενο να πετυχαίνεις κάθε χρόνο καλύτερα πράγματα. Και αυτό δείξαμε από πέρυσι, από την προηγούμενη χρονιά στην περσινή χρονιά, ότι είχε μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη βελτίωση. Πολύ μεγάλη βελτίωση. Και ευελπιστούμε πολλά παιδιά να έρθουν γρήγορα στην πρώτη ομάδα. Ωραία. Η Βάρη, εκτός στη δική σας ομάδα, έχει και τον Ολυμπιακό Βάρης, ο οποίος φέτος πέτυχε την άνοδο από τη γάμα κατηγορία στη Β' ε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά. Υπήρξε μεγάλη βελτίωση και βοήθεια. Ήρθανε παράγοντες που έχουν εμπειρία χρόνια. Ο κύριος Δεσύπρης και ο κύριος Αγγελάκης, που είναι ομάδες από Δεσύπρης. Και ο κύριος Αγγελάκης, που είναι ο βασικός αργός της προσπάθειας αυτής του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι και τη φετινή χρονιά θα έχουν εξαιρετική πορεία. Όλες οι ομάδες του Δήμου μας, καθότι είμαι και αντιδήμαρχος του Δήμου Βάρης Βουλαβιαγμένης. Άρα η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στις ομάδες. Πάντοτε. Είμαστε ο πρώτος Δήμος με προσάρτητο Δημαρχό μας που φτιάξαμε τα γήπεδα όλα αμέσως και φτιάξαμε και μάλιστα και στη Βουλιαγμένη ένα στολίδι με τάπητα 80-20 φυσικό τεχνητό. Και γι' αυτό βοηθάει και τους συλλόγους όλους της περιοχής για να μπορούν να πετυχαίνουν καλά αποτελέσματα, να παίζεται και καλό ποδόσφαιρο και να μην τραυματίζουν και αθλητές. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ωραία. Και τη δική σας γνώμη για τα πρωταθλήματα της Επισανά. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ αναβαθμισμένα, γιατί ήρθαν παίχτες από ψηλότερες κατηγορίες, επενδύσανε κάποιοι παράγοντες και παίχτηκε στα περισσότερα παιχνίδια υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουν αυτοί οι παράγοντες και αν θα βρεθούν άλλοι να στελεχώσουν όλη αυτή η προσπάθεια. Δεν φτάνει να είναι 2 και 3 ομάδες. Πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα. Ευτυχήσαμε και εμείς να είμαστε αίτητοι μέχρι τη στιγμή που διακόπηκε. Να σας πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μία ήττα. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή η ομάδα ήταν στελεχωμένη έτσι να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλου του είδους τα παιχνίδια. Όπως το είπατε, ερασιτεχνικό σωματείο σε επαγγελματικά πρότυπα. Φροντίζουμε να παρέχουμε όλα τα ζητούμενα στους ποδοσφαιριστές από εκείνους και νομίζω ότι το επίπεδό τους, γιατί εμείς σας το κρύψω, εφέτος η ομάδα έχει τουλάχιστον 16 παιδιά που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και αυτό ζητάμε και από εκείνους, καταλαβαίνουν και εμείς ανταποκρινόμαστε. Και βέβαια έχετε και έναν πολύ καλό και καταξιωμένο προπονητή, τον Μιχάλη τον Κάτσικα. Είναι πολλά χρόνια στις μικτές, έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τον Μιχάλη και γι' αυτό είναι και αρκετά χρόνια και νομίζω θα είναι αρκετά περισσότερα μαζί μας. Όλα αυτά βέβαια υπό τη σκέπη του Προέδρου, του κυρίου Πάπιου, ο οποίος είναι ο βασικός μας εδώ, έτσι, ο μοχλός που τα κινεί όλα, έτσι, χωρίς αυτόν νομίζω δεν θα είχαν επιτευχθεί όλα αυτά τα πράγματα, βασικός χρηματοδότης και κυρίως ο άνθρωπος που στηρίζει όλη την προσπάθεια, όπως και πέρυσι, παρότι τη χάσαμε στα τέρματα την άνοδο. Την επόμενη μέρα βγήκε και είπε ότι εμείς είμαστε εδώ και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ήδη. Και αυτό έγινε. Ωραία. Και κλείνοντας, ο Αστέρας Βάρης, εκτός στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Αθηνικής, συμμετέχετε και στο κύπελο. Και στο κύπελο Ελλάδος. Περιμένουμε Ελλάδος. Την κλήρωση να δούμε τι θα γίνει. Όλα έχουν τιμητικό για την ομάδα να συμμετέχει σε αυτή την ομάδα. Εξαιρετικά τιμητικό και νομίζω θα προσπαθήσουμε να τα αποκριθούμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ωραία. Καλή αγωνιστική σεζόν. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι το καλύτερο. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε ακόμα μία φορά που είσαστε κοντά μας και ευχόμαστε και εμείς από την πλευρά μας να είστε δυνατοί για να προβάλλετε το έργο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.